Πήγαινε έτσι τώρα στους κριτές. Σοφία, ξεκινάμε με σένα. Απολλιών, το κεφάλι σου σήμερα είναι απίστευτο. Ευχαριστώ. Like, wow. Ενή. Και μου αρέσει που έβαλες ένα σκολαρίκι που είναι διαφορετικό από τον άλλο. Εγώ το έφτιαξα αυτό. Love. Και το κολιέ είναι ωραίο. Love. Και τη ζανκέτα. Love. Και τα βρασόλια. Love. Και τις πότες. Love. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται από μέσα, αλλά αν δεν ήταν να βγάλεις τη ζακέτα, δεν maybe... Στο μετρό κάτω θα είμαι. Πάντα πρέπει να βγαίνει το πανοφόρι να ξέρουμε τι γίνεται. Okay. Εγώ το βγάζω αν θέλετε, αλλά επειδή δεν θα κάτσω κάπου, ας πούμε, για καφέ και τα λοιπά, καλά μπορεί να προκύψει, δεν ξέρουμε. Yeah. Βέβαια. I love that. Αυτό το look μου αρέσει. Το μόνο πράγμα που ήταν να αλλάξω ήταν κάτι από μέσα από το mesh, για να κάθεται πιο ωραίο. Ευχαριστώ. Μια χαρά. Στέλιο. Λοιπόν, πας επίσκεψη στην έκθεση, δεν είσαι μοντέλο κοσμημάτων. Όχι. Okay. Θα μπορούσε, αλλά... Σίγουρα. Κανένας δεν θα υπέθεται ποτέ ότι εσύ βρίσκεσαι στο μετρό της πλατείας Συντάγματος. Γιατί? Ποτέ. Για κανένα λόγο. Καλά, εντάξει. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η μπλούζα που έκανες φούστα, πάρα πολύ ωραίο. Και σε συνδυασμό με αυτό το καλσόν, για δείξω το πάλι, που ταιριάζει πραγματικά πάρα πολύ και οι μπότες. Απ' τη μέση και κάτω μου αρέσει πάρα πολύ. Okay. Πάνω διαφωνώ πάρα πολύ με αυτό που βάλες στο λαιμό και τα δύο σκουλαρίκια. Θα κρατούσα τα χέρια όπως τα έχεις κάνει, άσχετα με το πρακτικό του θέματος. Και αντί αυτή η διαφάνεια, θα ήθελα να βάλεις ένα ζιβάγκο από πάνω, ένα πουκάμισο, για να μπορέσει να σταθεί και το σακάκι σου, το οποίο είναι ωραίο. Όμως όλα αυτά μαζί είναι σαν να έχεις βάλει πάνω σου, δηλαδή είναι σαν να και πάνω στο σακάκι να έχει κοσμήματα. Ναι. Και είναι σαν να τα δειγματίζεις. Λοιπόν, θα σε κρατούσα από τη μέση και κάτω. Πάνω θα βάζα ένα pullover μαζί με ένα πουκάμισο για να ενισχύσουμε το ανδρόγυνο στοιχείο του σακακιού. Mm-hmm. Να κρατήσουμε όλα τα στολίδια που έχει το σακάκι πάνω, να φύγουν τα κοσμήματα από το λαιμό και τα αυτιά. Ένα άλλο χτένισμα, αυτό το χτένισμα μου αρέσει, αλλά δεν μου αρέσει για αυτή την εικόνα. Mm-hmm. Θα ήθελα κάτι πιο ελεύθερο, πιο μαλακό. Γιατί ήδη έχει πάρα πολλά πράγματα το look. Mm-hmm. Και θα κρατούσα τα δάχτυλα. Uh-huh. Και ίσως και τα βραχιόλια. Okay. Δύο. Ευχαριστώ. Οπότε δύο. Δημήτρη. Είναι εντυπωσιακό το ότι μας φέρνεις πάντα εικόνες που έχουμε κάτι να συζητήσουμε, κάτι να βγάλουμε, κάτι να προσθέσουμε, κάτι να αφαιρέσουμε. Και φαίνονται πάρα πολύ δουλεμένες. Άλλες φορές με επιτυχία, άλλες φορές όχι τόσο. Αλλά δεν θυμάμαι, μπορεί και να το έχει κάνει, δεν θυμάμαι ποτέ να έχει έρθει ποτέ βαρετή εδώ. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίες μπότες. Αυτός ο μαξιμαλισμός που λες πολλές φορές, εγώ τον βλέπω σήμερα, το έχεις παρακάνει, όπως αυτό που φοράς το δικό σου, το δημιούργημα στο αυτή, δεν έχει καμία σχέση με το λαιμό και με τα υπόλοιπα, δηλαδή έχεις βάλει πολλά πράγματα που θα έπρεπε λίγο να το ρεμίσεις. Πάντως είναι μια εμφάνιση που δεν περνάει απαρατήρητη. Είτε στο μετρό, είτε αλλού. Απολλιών μου 11,2. Είναι ένας πολύ καλός βαθμός, πιστεύω. Ευχαριστώ.